Νοσοκομιακός γιατρός του Βόλου με τραπεζικές καταθέσεις που θα ζήλευαν πολλά Golden Boys ελέγχεται από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Αυτή την αποκάλυψη έκανε σήμερα η εκπομπή Κόκκινη Κάρτα του Ράδιο Βέρα, αναφέροντας πως το τελευταίο διάστημα γιατρός που εργάζεται στο Αχιλλοπούλιο έχει χάσει τον ύπνο του, καθώς το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος ελέγχει εξονυχιστικά τους τραπεζικούς του λογαριασμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιατρός που αμείβεται από το Εθνικό Σύστημα Υγείας με μισθό που δεν ξεπερνά τα 2 με 2.500 ευρώ μηνιαίως μαζί με τις εφημερίες, έχει καταθέσεις ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ. Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται τώρα η κλήση του από το ΣΔΟΕ προκειμένου να δικαιολογήσει αυτό το εξωφρενικό ποσό. Δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση στο θέμα. Βεβαίως ανυφίσταται κάτι τέτοιο, επειδή δεν έχουμε ενημέρωση. Δικαιούμαι και ίσως πρέπει να πάω να ζητήσω αυτοβούλωση ενημέρωση. Είναι μια άλλη υπόθεση. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση από αρχές. Πάντως, αυτό το γεγονός το συνδυάζουμε και με τα όσα καταγγείλατε πριν από τρεις ημέρες για γιατρούς που ζητούν από ασθενείς φακελάκια. Δεν λέω ότι σχετίζονται τα δύο, απλά εμείς το συνδυάζουμε αυτό, κύριε Κιτέα. Κοιτάξτε, δεν ανάγκη να βρεθούν καταθέσεις για να τεκμηριωθούν ορισμένα πράγματα. Με την έννοια ότι αυτό που δεν μετράει κανείς στη διαφθορά, και σπάνια το κάνουν οι αρχές, είναι ο πλούτος ο οποίος αναλώθηκε και δεν υπάρχει σε καταθέσεις. Ο πρόεδρος των νοσοκομιακών γιατρών Μαγνησίας δήλωσε άγνοια για τη συγκεκριμένη περίπτωση, ωστόσο επεσήμανε ότι πρέπει να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και πως δεν είναι δυνατό να μένουν σκιές σε αυτά τα ζητήματα. Ο κύριος Βαλαγιάννης ξεκαθάρισε ότι εφόσον προκύψει ότι ο συγκεκριμένος συναδελφός του δεν μπορεί να δικαιολογήσει το προαναφερόμενο χρηματικό ποσό μαμούθ, τότε θα πρόκειται για μια καταδικαστέα περίπτωση. Επιχειρήσαμε να έχουμε την άποψη και του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας για το θέμα, ωστόσο δεν καταφέραμε να επικοινωνήσουμε με τον πρόεδρο Ματθαίο Δραμητινό.